Την παρέμβαση της περιφέρειας Κρήτης έφερε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κρήτη TV για την αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών των Αρμένων μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του νέου δρόμου. Η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ρεθύμνης, Ελένη Ρανουτσάκη, τόνισε ότι οι Αρμένοι αποτελούν για πολλούς αποκλειστικό προορισμό και όχι μία στάση στην παράκαμψη του δρόμου. Έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές και της σήμανσης και της ορατότητας κτλ. Και επίσης η σήμανση θα ενισχυθεί επιπλέον των προβλεπομένων, περισσότερο να προσαρμοστούμε στην οτροπία των οδηγών μας, παρά θα ξεπεράσουμε τις προδιαγραφές, γιατί οι οδηγοί μας δεν τις τηρούν, δεν τηρούν τη σήμανση. Θα εξεταστούν διορθωτικές παρεμβάσεις άμεσα. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει στους Αρμένους και όχι περνάει από τους Αρμένους. Η φυσική ομορφιά των Αρμένων είναι αδιαμφισβήτητη. Το γεγονός όμως ότι αποτελούν για πολλούς προορισμό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τους καταστηματάρχες της περιοχής. Μειώθηκε 60-70% η δουλειά μας, γιατί δεν περνάει κόσμος από εδώ. Το ότι δεν περνάει κόσμος οφείλεται στο ότι δεν έχουμε καλή πρόσβαση. Δεν μπορεί κάποιος να μπει με ίσους όρους, δεν έχει την πολυτέλεια να περάσει από εμάς για να μπει να ψωνίσει. Εγώ αυτό που παρατηρώ τώρα 2-3 μέρες που έχει δοθεί ο δρόμος ο καινούριος, είναι ότι από μέσα δεν μπαίνει πια κανένας. Δεν περνάει τώρα τόσος κόσμος όπως περνούσε και το μαγαζί έχει πέσει 60% κάτω. Μάχη με το χρόνο δίνει η περιφέρεια για την τήρηση των χρονικών ορίων παράδοσης του έργου του ΕΣΠΑ. Η ολοκλήρωσή του είναι αδιαμφισβήτητη επιθυμία όλων των κατοίκων. Ενός έργου όμως που πέρα από την τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής τόσο από πλευρά οδικής ασφάλειας όσο και για την ποιότητα ζωής των γύρω κατοίκων. Έτσι όπως έχει παραδοθεί, είναι μια σκοτόστρα και στον κόμβο των Αρμένων πριν το μαγαζί το δικό μου. Και στο κόμβο της Καρές μετά το μαγαζί. Έχουν γίνει τουλάχιστον 3-4 ατυχήματα από τον άνοιξε ο δρόμος. Έχουμε αποδεχτεί τον καινούριο δρόμο. Δεν είπαμε να μην γίνει, χρειάζεται ο καινούριο δρόμος. Αλλά όχι στη μέση του καλοκαιριού. Είπα να τον αφήσουν 10-20 μέρες παραπάνω, τότε τελικά δεν τον αφήσανε.